Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πραγματικά πολιτικό θράσος να σηκώνεται η κραυγή και να αναπτύσσεται η ρητορία ότι στείνεται, μάλιστα με βεβαιότητα, όχι ως εικασία, ότι στείνεται μία διαπλοκή. Ακριβώς. Δηλαδή, η αριστερά στην κυβέρνηση, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά μετά από 40 χρόνια, και δεν έχει δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε που θα αλλάξει τα δεδομένα τα οποία βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ανομίας, έτσι όπως όλοι και όλες αναγνωρίζουν. Δεν έχει δικαίωμα. Εάν επιχειρήσει να κάνει, στείνει διαπλοκή. Αν αυτό δεν είναι πολιτικό θράσος και δεν είναι και επιτομή μιας πολιτικής για πρόκληση σε διαπλοκή, τι θα ήταν? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες έγινε μια συζήτηση εδώ. Και το λέω διότι θα έρθουν ύστερα και αρχηγοί κομμάτων και τα λοιπά να μιλήσουν. Αυτά τα συζητήσαμε και στη διάσκεψη των Προέδρων. Σε αυτή τη συζήτηση έχουν κατατεθεί στα πρακτικά, είναι κατατεθειμένα, πίνακες από κόμματα τα οποία ισχυρίζονταν, ενώ τους λέγαμε με επιχειρήματα, πως είναι μια διαφορετική κατάσταση, ότι στην Ευρώπη, σε αυτές όλες τις χώρες, οι άδειες των καναλιών που έχουν δοθεί για ψηφιακή αναμετάδοση, αυτής της ποιότητας για την οποία μιλάμε, ήτανε 5, 10, 15, 20, 25, θυμηθείτε, και έχουν κατατεθεί στα πρακτικά. Και λέγαμε δεν είναι σωστοί οι πίνακες, ψάξτε το, διότι μιλάμε για τις συγκεκριμένες εκπομπές στο ψηφιακό φάσμα, τις εύρυ εκπομπές της υψηλής πιστότητας κτλ. Είναι το πινακάκι ακριβώς που παρουσίασε προηγούμενα και ο Πρωθυπουργός, το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, διότι είναι τόσες. Διότι όπως πράγματι είπε ο κύριος Μητσοτάκης ύστερα, επί της ουσίας δεν διόρθωσε, επιβεβαίωσε, τόσες χώρες η αγορά εκεί, σε χώρες με διπλάσιους και τριπλάσιους πληθυσμούς από την Ελλάδα. Και σας είχα πει, τουλάχιστον 5 φορές θυμάμαι, σας επαναλαμβάνω και τον εαυτό μου να το λέει, πως ό,τι είχε γίνει και προκρίσεως, όλες οι συζητήσεις που γίνονται μέσα στη Βουλή και στα φόρα, σε όλα τα φόρα, δείχναν ότι για τη χώρα μας μπορούν με την έννοια της βιωσιμότητας, άρα από τη διαφήμιση, μιλώντας για τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, να σταθούν τόσες άδειες. Λέγανε 2, 3, 4. Αυτά είναι γεγονότα πλέον πασιφανή, είναι γνωστά, είναι σαφή, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αν είναι 8, ακούστηκε προηγούμενα, δεν επιβιώνουν. Δεν επιβιώνουν. Δεν επιβιώνουν με όρους επιχειρηματικούς και πραγματικούς όρους αγοράς, πληρωμής των μισθών, των ασφαλίστρων, νέου προγράμματος. Ρεπόρτερ, κύριε Μοιρά, είσαστε και δημοσιογράφος, ακούστε. Ρεπόρτερ που χρειάζονται ίσως και σε όλο τον κόσμο κτλ. Δεν επιβιώνουν έτσι. Δεν μπορούν να επιβιώσουν ούτε 7, ούτε 8, ούτε 9 κανάλια στην ελληνική αγορά. Κύριε Ψαργανέ, σας παρακαλώ. Είστε και δημοσιογράφος. Σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Yeah. Σας παρακαλώ πολύ. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε επιχειρήματα, αν δεν μπορείτε να πείτε πως είτε ήσασταν άσχετοι, είτε δεν είχατε μελετήσει σε 4 συζητήσεις που έχουν γίνει στην Ολομέλεια, στις Επιτροπές και σε 3 στη διάσκεψη των Προέδρων, τουλάχιστον ακούστε επιχειρήματα. Μην φωνασκείτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι σαφές, κυρίες και κύριοι, ότι παίζετε ένα παιχνίδι, το παίζετε με αλφαγιότ, το παίζετε. Ενώ όλοι γνωρίζουν πραγματικά ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες για να υπάρχουν συνδρομητικά κανάλια, καλωδιακές τηλεοράσεις, web TV, περιφερειακά, θεματικά. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιες εκπομπές καναλιών. Ήδη έχουμε στην Ελλάδα, δεν έχουμε το ΡΟΤΕ TV και την Νόβα, με δεκάδες κανάλια. Τα έχετε μπλέξει,
επιτρέψτε μου να πω μερικοί εξ ημών τεχνιέντος και επίτηδες. Ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε. Τα έχετε μπλέξει. Δεν μιλάμε για αυτά, για τις άδειες για αυτά τα κανάλια. Μιλάμε για τα άλλα. Τα άλλα λοιπόν μπορεί να είναι πράγματι μέχρι τέσσερα. Με βάση τη βιωσιμότητα, με βάση οικονομικά στοιχεία. Δεν σας προξένει σε εντύπωση ότι σας αφήσαν μόνους μερικούς εξ ημών, και δεν αναφέρομαι καθόλου ισοπεδωτικά, να λέτε αυτά τα πράγματα οι καναλάρχες, η ένωσή τους, οι άνθρωποι που ξέρουν μέσα από την τηλεόραση και από τη δημοσιογραφία? Βγήκε κανείς αυτές τις μέρες να υπερασπίσει και να πει χρειάζονται 8, 10, 12, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα? Ουδείς. Όχι βέβαια, ίσως δεν διαβάσατε τις ανακοινώσεις ΕΣΥΑ που έχει το πραγματικό πρόβλημα, όπως όλοι πρέπει να το έχουμε, για τους εργαζόμενους και το μέλλον των εργαζομένων. Αυτό τι σχέση έχει με τον αριθμό των αδειών, κύριε Βορύδη? Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ. Υπήρχε, αφήστε το κεφάλι σας, υπήρχε πραγματικά μία αίσθηση ότι κάποιοι δίνουν τα ρέστα τους. Κάποιοι δίνουν τα ρέστα τους. Γιατί άραγε? Μήπως κάποιοι άλλοι σε κρίσιμες φάσεις και ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το χρόνο, αυτή τη χρονιά που διεξάγεται ένας πόλεμος, ένας πολιτικός πόλεμος απέναντι στην κυβέρνηση της αριστεράς, δώσανε τα δικά τους ρέστα? Μήπως δώσαν τα δικά τους ρέστα? Θέλετε να σας πω μια μικρή ιστορία που δεν είναι γνωστή? Θα σας την πω. Που τη βίωσα στο Υπουργείο Εσωτερικών που ήμουν υπεύθυνος για να διεξαχθεί το δημοψήφισμα εκείνη τη δύσκολη εβδομάδα. Όχι μόνο κάθε μέρα υπήρχανε οι συγκεκριμένες εκπομπές που όλοι καταλάβαμε και βλέπαμε πόσο ήτανε σε μεγάλο βαθμό χειραγωγημένες, αλλά συνέβη και το εξής. Παρακαλώ κύριε Βρούτση, αν θέλετε, τέλος πάντων, συνεχίστε να μιλάτε ανάμεταξύ σας. Λοιπόν, συνέβη και το εξής. Την τελευταία μέρα το Σάββατο είχε υπάρξει, για να μην πω τη λέξη στηθεί, μία υπόθεση για να ακυρωθεί το δημοψήφισμα. Για να μην γίνει το δημοψήφισμα, για να βγει περίπου παράνομο. Ότι δηλαδή δεν υπήρχαν οι τεχνικοί όροι, σας λέω πράγματα που δεν είναι γνωστά, ότι δεν υπήρχαν οι τεχνικοί όροι, φάκελα, αλλά δεν ήταν έτοιμοι, δεν είχαν δοθεί και προς τους δικαστικούς, ας πούμε, τα χρήματα που έπρεπε λόγω των περιορισμών στις τράπεζες, δεν είχαν ετοιμαστεί σάκι κτλ. Το Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αγωνία από κάποιους κύκλους. Εμείς ξέραμε ως Υπουργείο ότι ήταν όλα έτοιμα. Ήταν όλα έτοιμα και ξέραμε και τις ώρες που θα αρχόντουσαν τα υλικά, και όπως είδατε δεν υπήρξε καμία ένσταση και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν κατά τις 7-7.30, μισή ώρα πριν από τις 8, ήρθε μια ευρύτατη αντιπροσωπεία κομμάτων αλλά και της Επιτροπής του ΝΕΣ στο Υπουργείο, με μια μεγάλη αγωνία να καταθέσει την αγωνία της, όπως και κάποιοι επιστημονικοί σύλλογοι με χαρτιά, για να υπάρχουν και ντοκουμέντα ότι δεν μπορεί να γίνει το δημοψήφισμα την άλλη μέρα. Δεν ακούτε, δεν τα έχετε ξανακούσει. Τους καθησυχάσαμε. Τους έδωσα όλα τα στοιχεία και με τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου και τους καθησυχάσαμε. Κάναμε πως δεν καταλάβαμε πως αυτό το πράγμα είχε από κάπου, είχε σπρωχτεί, είχε δρομολογηθεί και τα... Την ίδια όμως ώρα αρχίζανε τα δελτία, όπου όλα τα δελτία είχαν ότι το δημοψήφισμα έχει τα προβλήματα. 1, 2, 3, 4, 5, και τα βλέπαμε όλοι μαζί, αφού ήδη είχαν καθησυχαστεί οι εκπρόσωποι των κομμάτων κτλ. Βλέπαμε να παίζεται προς τον ελληνικό λαό το σενάριο ότι δεν υπήρχαν τα δεδομένα για να γίνει την άλλη μέρα δημοψήφισμα και πως οδηγούμασταν σε φιάσκο. Μια στημένη ιστορία τώρα, μέσα στη δημοκρατία μας. Για να μην πω εκείνο το Σάββατο πως ένα κανάλι, προς τιμή τους, όχι άλλα κανάλια, ένα κανάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ έπαιζε πολιτικές εκπομπές σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για το Σύνταγμα και την υπεράσπισή του, να ξέρουμε πως οι συχνότητες δεν είναι σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρθηκε δυστυχώς
προηγούμενα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι σούπερ μάρκετ. Δεν είναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι εμπορικά προϊόντα. Ήταν το ίδιο που έγινε, για όσους γνωρίζουν, τότε με το βασικό μέτοχο που επικράτησε η νομολογία η Ολλανδική, που έφερε όλο το πολιτιστικό προϊόν σαν να ήταν φέτα. Το πέρασε, εκείνη η σύγκρουση είχε γίνει τότε. Το πέρασε σαν να είναι αυτοκίνητα, φέτα, λουλούδια, ας πούμε, κτλ. Εμπορικό προϊόν. Το Σύνταγμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφές. Ότι το κράτος για τις συχνότητες, και όχι για τον τύπο παρακαλώ, όχι για τον τύπο βέβαια, όπου μπορεί να βγαίνει και ένα εφημεριδάκι σε τρία αντίτυπα και να λέει ό,τι λέει, για τις συχνότητες και μόνο για τις συχνότητες, το κράτος έχει την πλήρη ευθύνη για την αντικειμενικότητα, για τη χρήση τους, για το επίπεδο, για την ποιότητα. Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για αυτές τις εκπομπές. Δεν μιλάμε για την ποιότητα των μπουκέτων, αν ας πούμε ένα λέει πώς ας πούμε κυνηγάνε τα βουβάλια και ένα άλλο έχει ας πούμε μόνο αθλητικές αναμεταδόσεις. Μιλάμε για αυτά τα κανάλια της ευρυεκπομπής όπως αναλύθηκε, τα οποία είναι free on air, λέτε. Δηλαδή μπορεί ο καθένας, ο τελευταίος άνθρωπος που περνάει από ένα μαγαζί, έχει σπίτι του, ο φτωχός, ο μη φτωχός, χωρίς να πληρώνει τίποτα, να έχει πρόσβαση. Εκεί είναι υποχρεωτικό λοιπόν να υπάρχει μια δημόσια εποπτεία, και αυτό κάνει το ΕΣΟΡΟΥ, αυτό κάνει το ΕΣΟΡΟΥ, πάνω στην ποιότητα και στην αντικειμενικότητα. Το ΕΣΟΡΟΥ λοιπόν είναι πράγματι υπεύθυνο για τον έλεγχο, για τα πρόστιμα, για να αφαιρεί ενδεχομένως άδειες, βεβαίως, για να βλέπει κάθε χρόνο τα πάγια οικονομικά του στοιχεία και τα άλλα, για να βλέπει σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις, σε συνδυασμό βέβαια με τα αρμόδια υπουργεία. Καθόλου δεν προκύπτει από το Σύνταγμα, όταν μάλιστα δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ και έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες που όλοι ξέρουμε πλέον, καθόλου δεν επιβάλλει το Σύνταγμα το ΕΣΟΡΟΥ να δίνει τις άδειες προς τα κανάλια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σαφές αυτό. Και δεν είναι ανάγκη κανείς να είναι νομικός ή εγνωσμένης επιφάνειας συνταγματολόγος για να αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Άρα λοιπόν σας καλώ ευθύτατα, μετά και την σημερινή συζήτηση και ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν, να εφορεύσουμε όλοι, και μπορούμε, διότι θα είναι μια διαφανέστατη προφανώς διαδικασία, μια δημόσια διαδικασία με όλα τα οικονομικά δεδομένα και όλους τους φακέλους οι οποίοι θα υπάρξουν. Μπορούμε να εφορεύσουμε ώστε το νέο τοπίο, το ψηφιακό τοπίο στη χώρα μας, η νέα εποχή στη χώρα μας, να ξεκινήσει διαφορετικά και όχι όπως κακώς και με ευθύνη όλων των πτερήγων της Βουλής ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια και ζήσαμε αυτό που ζήσαμε. Έχουμε υποχρέωση για τα παιδιά μας και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και για τη δημοκρατία όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας για να ανοίξει διαφορετικά το ψηφιακό τοπίο στη χώρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατική Συμπαράσταση, κυρία Γεννηματά.